Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλθα εις τον κόσμο, λέγει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του, εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο, στον 28ο στίχο. Αδελφοί μου, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, επίσκοπος Αχρίδος, αδελφοί μου, ομολογενής Υιός του Θεού, ο Αμήτωρ, προαιωνίως εκ πατρός γεννηθείς και απάτορ εν χρόνο εκ μητρός αρκωθείς, ήλθε στον κόσμο εν χρόνο από μία μητέρα χωρίς πατέρα. Μας μιλάει για την προαιώνια γέννηση του Υιού και Λόγου από τον Πατέρα, κατά την οποία η γέννηση, κατά την οποία γεννήθηκε χωρίς μητέρα, και για την εν χρόνω γέννηση από μητέρα χωρίς πατέρα. Αμήτωρ προαιωνίως εκ πατρός γεννηθείς και απάτωρ εν χρόνω εκ μητρός σαρκωθείς. Και ήρθε στον κόσμο εν χρόνω, μπήκε μέσα στον χρόνο από μία μητέρα, την υπεραγία Θεοτόκο, χωρίς πατέρα. Είναι αυτό που λέμε και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, η οποία αποτυπώνει τη δογματική διδασκαλία. Ο προεοσφόρου εκ πατρός αμήτωρ γεννηθείς, επί γης απάτωρ εσαρκώθη σήμερον εξού, από το προήμιο του κοντακίου του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, που ακούγεται στην Εκκλησία μας την επαύριο της Χριστού Γεννήσεως, που είναι αφιερωμένη στην υπεραγία Θεοτόκο. Και επίσης λέμε, κλίνας ουρανούς κατέβη και όκησεν ερμήτρα παρθενική αναλιώτος, είναι εν αυτή τον φθαρέντα Αδάμ αναπλάσει. Μέσα στην παρθενική μήτρα που κατέβηκε και κατόκησε, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αναλιώτος, ανέπλασε τον φθαρέντα Αδάμ, ως πόκο γαστρή παρθενική κατέβησε ετός Χριστέ και ως σταγόνες εν γη στάζουσε και κατέβηκε στην παρθενική μήτρα, στην παρθενική γαστέρα, όπως η δροσιά στο μαλλί, στο ποκάρι, και όπως οι σταγόνες αθόρυβα δηλαδή που στάζουν στη γη. Πανέμορφα είναι διατυπωμένη εδώ και αποκαλύπτεται όλη η θεολογία των τροπαρίων, της ακολουθίας και του εσπερινού της εορτής των Χριστουγέννων. Και αυτά όλα τα συνοψίζει ο Άγιος Νικόλαος εις την αρχή αυτού του λόγου, του αυτής της ομιλίας, εις τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει, «Η πρώτη αίδιος εκ του Πατρός γέννησης αποτελεί ανεξιχνία στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος στην αιωνιότητα, το πώς έγινε η γέννηση εκ του Πατρός αηδίως προπάντων των αιώνων, είναι μυστήριο ανεξιχνίας του. Και η δεύτερη γέννηση, η εν χρόνω, είναι επίσης το ανεξιχνίας το μυστήριο της δυνάμεως του Θεού και της αγάπης Του για το ανθρώπινο γένος. Το μεγαλύτερο μυστήριο της ιστορίας αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μυστήριο της αιωνιότητας. Ο αχώρητος παντή, πώς εγχωρήθηκε γαστρή, αυτός που δεν χωράει πουθενά, πώς χώρεσε μέσα στη γαστέρα της Θεοτόκου, ο ενκόλπης του πατρός, πώς εναγκάλες της μητρός, αυτός που είναι στους κόλπους του πατέρα, πώς βρίσκεται στις αγκάλες της υπεραγίας Θεοτόκου, πάντως ως είδεν, όσοι θέλησε και όσοι δόκησε, πάντως όπως αυτός γνωρίζει, όπως θέλησε και όπως ευδόκησε. Άσαρκος γαρών εσαρκώθη εκών και γέγονεν οών ο ουκίν διημάς. Ενώ δεν είχε σάρκα, πήρε με τη θέλησή του σάρκα. Και έγινε αυτός που είναι οών, αυτός που υπάρχει πάντοτε, έγινε αυτό που δεν ήταν για μας, δηλαδή άνθρωπος. Και μη εξτάσει της φύσεως μετέσχε του ημετέρου φυράματος και χωρίς να φύγει να βγει έξω από τη φύση του, από τη θεότητα,
μετέσχε και της δικής μας φύσεως, της ανθρωπίνης. Διπλούς ετέχθη Χριστός, τον άνω κόσμων θέλουν αναπληρώσε. Και γεννήθηκε διπλός ο Χριστός, δηλαδή τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, θέλοντας να συμπληρώσει τον άνω κόσμο. Χωρίς να προσπαθούμε, λέει ο Άγιος Νικόλαος, να παρισδίσουμε στο κορυφαίο και απερινόητο αυτό μυστήριο, με το κεράκι της πεπερασμένης μας κατανοήσεως, ας είμαστε ευχαριστημένοι, αδελφοί μου, με την επίγνωση ότι η σωτηρία μας έχει τις ρίζες της όχι σε άνθρωπο, ούτε καν σε οτιδήποτε γήινο, αλλά στα ακρότατα ύψη του Θείου και αοράτου κόσμου. Τόσο μεγάλο είναι το έλεος του Θεού και τόσο μεγάλη η αξία του ανθρώπου, ώστε ο ίδιος ο Υιός του Θεού κατήρθε από την αιωνιότητα στον χρόνο, από τον ουρανό στη γη, από τον θρόνο της δόξης στο σπήλαιο των ποιμένων, μόνο και μόνο για να σώσει ως Θεάνθρωπος την ανθρωπότητα, να αναπλάσει τους φθαρέντες από την αμαρτία ανθρώπου και να τους οδηγήσει πάλι στον Παράδεισο. Εξήλθον παρά του Πατρός, όπου είχα το παν, και λήλθα εις τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να μου δώσει τίποτε. Ο Κύριος γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, για να δείξει ότι όλος ο κόσμος είναι ένα σκοτεινό σπήλαιο, το οποίο εκείνος μόνο μπορεί να φωτίσει. Ο Κύριος γεννήθηκε στη Βηθλέμ. Βηθλέμ σημαίνει ο οίκος του Άρτου, η οποία προηγουμένως ονομαζόταν και Εφραθά, δηλαδή γόνιμος. Και γιατί γεννήθηκε στη Βηθλέμ που σημαίνει οίκος του Άρτου? Για να δείξει, λέει ο Άγιος Νικόλαος, ότι αυτός είναι ο μόνος Άρτος της ζωής, αντάξιος των αληθινών ανθρώπων. Και η κύρια τροφή, η πρωτεύουσα τροφή που πρέπει να επιδιώκει ο κάθε άνθρωπος, είναι ακριβώς ο ουράνιος Άρτος. Είναι αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας προσφέρεται μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας κάνει κοινωνούς του σώματός του και του τιμίου αίματός του. Με διάπειρη αγάπη, λέει ο Άγιος Νικόλαος, σε έναν ύμνο του για τη γέννηση του Κυρίου και Θεού και εσωτερισμού του Χριστού. Με διάπειρη αγάπη, Κύριε, συγκατεύεις από τον ουρανό, από την αιώνια άνωθεν ομορφιά, κατήλθες στον ζωφώδη πόνο, από το αιώνιο φως, κατήλθες στο πυκνό σκοτάδι του κακού, έτεινες το Άγιο Χέρι σου στους ανθρώπους που τους στραγγάλιζε η αμαρτία. Ο ουρανός κατεπλάγει, η γη εσύστη. Καλώς όρισες, Χριστέ, χαίρετε λαοί και αγαλιάστε. Με διάπειρη αγάπη, Θεέ, από την οποία εσύ έπλασες τον κόσμο, εκένωσα σε αυτόν μορφήν δούλου λαβών, τους δεσμίους για να λυτρώσεις, για να αναπλάσεις τον οίκο του Θεού που έφθυρε ο Αδάμ, για να φωτίσεις τους εσκοντισμένους, να ελευθερώσεις τους αμαρτωλούς. Αγάπη, εσύ που φόβο δεν γνωρίζεις, που ουδέποτε εκπίπτεις, καλωσόρισες, Χριστέ, Αρχηγέ της σωτηρίας μας. Με διάπειρη αγάπη, Βασιλεύ του Κάλους, άφησες την αγγελική ακτινοβολία των Χερουβίμ και καταδύθηκες στο σπήλαιο της ανθρώπινης ζωής, φως και ειρήνη για να δώσεις στους απελπισμένους. Η γη κατεπλάγει με φόβο. Πώς να χωρέσεις σε τον αχώρητο? Καλώς όρισες, Χριστέ, ο κλίνας ουρανούς και συγκαταβάς. Σε προσδοκούσε πολύ καιρόν η και χαριτωμένη Παρθένος. Η γη την ανυψώνει ως εσένα, Κύριε. Κλίμακα υπουράνιο, γέφυρα μετάγουσα, ώστε δι' αυτής σύ να συγκαταβείς και εκ του θρόνου σου του επιρμένου να κατέλθεις από την πόλη του ουρανού για να φέρεις την υγεία και τον άνθρωπο να λυτρώσεις από την αμαρτία. Παναγία Παρθένε Χρυσούν Θυμιατήριον, σύ πρέπει δόξα και ένεσης, μητέρα και χαριτωμένη. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λέει ο Άγιος Νικόλαος, γεννήθηκε στη γη, τον προσκύνησαν.
Και τον προσκύνησαν βεβαίως πρώτη η υπεραγία Θεοτόκος και μετά και ο Άγιος και Δίκαιος Ιωσήφ. Ιωσήφ δε μοανήρ αυτής, λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής Μαρθαίος, δίκαιος ον και μη θέλουν αυτήν παραδειγματίσε, η βουλή θυλάνθρα απολύσε αυτήν. Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίσης ενός προσέταξεν αυτό ο Άγγελος Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού. Στην αρχή δίσταζε, αλλά μετά από την αποκάλυψη δια του Θείου Αγγέλου προσκύνησε και αυτός το Θείο Βρέφος. Πρέπει κανείς, λέει ο Άγιος Νικόλαος, αναφερόμενος στον Άγιο και Δίκαιο Ιωσήφ, πρέπει κανείς να φοβάται το Θεό μάλλον παρά τους ανθρώπους και πρέπει να υπακούει τον Θεό μάλλον παρά τους ανθρώπους. Αυτό είναι το δίδαγμα από τη ζωή του δικαίου Ιωσήφ του Μνήστερος και προστάτου της Παναγίας Θεοτόκου Μαρίας. Ο Ιωσήφ έζησε στο μετέχνιο του περάσματος από τον νόμο στη χάρη και υπήρξε πιστός στον νόμο μέχρι να εμφανιστεί η χάρις. Όταν εμφανίστηκε η καινή χάρη του Θεού, εκείνος την εμπιστεύθηκε, λέει ο Απόστολος την προς Γαλάτας. Προ δε του ελθύν την πίστην, υπονόμων εφρολούμεθα. Συγκεκλεισμένη εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος, παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν. Αυτό το νόμο ακολουθούσε πιστά και ο Άγιος Ιωσήφ, γι' αυτό και ήταν και ονομάζεται δίκαιος. Υπακούντας το γράμμα του νόμου, ο Ιωσήφ θέλησε να απομακρύνει τη Μαρία. Εβουλήθη λάθρα απολύσει αυτή. Όταν εκείνη συνέλαβε τον σωτήρα του κόσμου στο πανάσπλο σώμα της. Αυτή στιγμή όμως Άγγελος Κυρίου του ανήγγειλε ότι η σύλληψη και η κυοφορία της Μαρίας ήταν εκ πνεύματος Αγίου, του γάρεν αυτή γεννηθένε εκ πνεύματος εστίν Αγίου, εγκατέλειψε την πρόθεσή του και δεν απομάκρυνε τη Μαρία, αλλά επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο Άγγελος Κυρίου. Δεν αποφάσισε από μόνος του, αλλά υπακούντας στο θέλημα του Θεού. Κατά συνέπεια, ο Θεός τον αξίωσε μεγάλης δόξης, τόσο επί γης, όσο και στον ουρανό. Αθόρυβα και εν το κρυπτό, υπηρετούσε τον Θεό και ο Θεός φανερά τον δόξασε. Όχι μόνον αυτός αξιώθηκε της βασιλείας του Θεού, αλλά επίσης και οι και οι θυγατέρες του, τους οποίους είχε από γυναίκα η οποία είχε εν τω μεταξύ κοιμηθεί πριν μνηστευθεί την υπεραγία Θεοτόκο. Αλήθεια, ποιος πατέρας θα επιθυμούσε κάτι περισσότερο από το να γίνει ο Υιός του Απόστολος του Χριστού. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωσήφ είχε δύο Υιούς που έγιναν Απόστολοι. Έτσι λοιπόν δοξάζει ο Θεός σε αυτούς που τον σέβονται και τον υπακούν. Παθαύμαστε Κύριε, Θεέ του δικαίου Ιωσήφ, πρέσβευε και υπέρ ημών των αμαρτωλών, ώστε να αγαπήσουμε τη δικαιοσύνη σου και να φοβόμαστε μόνο εσένα. Αλλά εκτός από τον Άγιο Ιωσήφ, προσκύνησαν τον Κύριο και οι Άγιοι Ποιμένες, αλλά και οι Μάγοι. Πρώτοι οι Ποιμένες και επίσης και μετά οι Σοφοί, οι αστρονόμοι από Ανατολών, οι πιο απλοί και οι πιο σοφοί. Οι πιο απλοί, οι Ποιμένες και οι πιο σοφοί, οι αστρονόμοι της εποχής εκείνης, οι επωνομαζόμενοι Μάγοι, οι πιο σοφοί άνθρωποι του κόσμου τούτου. Ακόμα και σήμερα, λέει ο Άγιος Νικόλαος, αυτοί που ειλικρινέστερα από όλους λατρεύουν τον Ιησού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα, είναι οι πιο απλοί και οι πιο σοφοί του κόσμου. Απεναντίας, η διαστραμμένη απλοϊκότητα και η ημιμάθεια υπήρξαν πάντοτε εχθροί της θεότητος του Χριστού και πολέμοι του Ευαγγελίου του. Δηλαδή, λέει ο Άγιος, αυτοί που είναι απλοί, με καθαρή καρδιά, και αυτοί που είναι αληθινά σοφοί, με την όντως σοφία, αυτοί βρίσκουν τον δρόμο για την πίστη και προσκυνούν τον Χριστό. Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν διαστραμμένη απλοϊκότητα, έχουν δηλαδή στο βάθος ίηση και υπερηφάνεια, και αυτοί που έχουν ημιμάθεια
και είναι φαινομενικά σοφή, αλλά στην πραγματικότητα ημιμαθής. Αυτοί είναι εχθροί και πολέμοι του Ευαγγελίου του Χριστού. Ποιοι ήταν οι σοφοί αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν από Ανατολών? Το ερώτημα αυτό, λέει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος, το μελέτησε επισταμένος ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ. Λέει λοιπόν ότι την εποχή εκείνη υπήρχαν κάποιοι βασιλείς ορισμένων μικρότερων περιοχών ή και μεμονωμένων πόλεων στην Περσία, την Αραβία και την Αίγυπτο. Αυτοί ήταν επίσης και οι δήμονες αστρονόμοι. Το λαμπρό άστρο που είδαν, όπως λέμε και στους χαιρετισμούς Θεοδρόμων Αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, το αστέρι το λαμπρό που είδαν τους φανερώθηκε για να αναγγείλει τη γέννηση του νέου βασιλέως, του καινού Αδάμ, του Κυρίου Μόσου Χριστού. Κατά τον Άγιο Δημήτριο του Ροστόφ, το αστέρι αυτό εμφανίστηκε σε αυτούς 9 μήνες πριν από τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Ήτι, κατά τον χρόνο της υπερφυούς συλλήψεως αυτού, στην παρθενική μήτρα της υπεραγίας Θεοτόκου. Οι σοφοί αστρονόμοι πέρασαν 9 μήνες, μελετώντας αυτό το αστέρι και προετοιμαζόμενοι για το ταξίδι, το οποίο τελικώς πραγματοποίησαν. Έφτασαν στη Βηθλέμ, λίγο αφότου γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Ο ένας εξ αυτών ονομαζόταν Μελχιόρ. Ήταν γέροντας με κατάλευκα μαλλιά και γένια. Αυτός πρόσφερε το χρυσάφι ως δώρο στον Κύριο και έδειχνε την βασιλική του ιδιότητα. Ότι ο Χριστός λοιπόν είναι βασιλέας και γι' αυτό αρμόζει σε αυτόν ο Χριστός ως δώρο. Ο δεύτερος ονομαζόταν Γάσπαρ. Ήταν νέος με ροδαλό πρόσωπο και αγένιος. Αυτός πρόσφερε το λιβάνι ως δώρο στον Κύριο, γιατί ο Κύριος ως άνθρωπος ήταν θνητός και πέθανε για τη σωτηρία μας. Οπότε του άρμοζε και αυτό το δώρο που είναι, το πρόσφερε και το λιβάνι ως δώρο, γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός και αρμόζει αυτό το δώρο εις τον Κύριο. Και ο τρίτος που ονομαζόταν Βαλτάσαρ, είχε μελαχρινή επιδερμίδα και δασίτριχη γενιάδα. Αυτός πρόσφερε ως δώρο στον Κύριο τη Σμύρνα, το Μύρο, γιατί ο Κύριος ήταν και ως άνθρωπος θνητός και απέθανε για τη σωτηρία μας και αλήφθηκε με Μύρο. Αυτοί ήταν οι μάγοι με τα δώρα. Μετά το θάνατό τους, τα σκηνώματά τους μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Από την Κωνσταντινούπολη στο Μιλάνο και από το Μιλάνο στην Κολονία. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι οι τρεις αυτοί σοφοί άνδρες εκπροσωπούσαν τις τρεις κύριες φυλές των ανθρώπων που κατάγονταν από τους τρεις γιους του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Ο Πέρσης σοφός εκπροσωπούσε τους Ιαφεθίτες, τους Ιαπετούς, ο Άραβας τους Σιμίτες από τον Σιμ, απόγονους του Σιμ και ο Αιγύπτιος τους Χαμίτες. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι διαμέσου των τριών αυτών τρόποτινά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος προσκύνησε τον ενανθρωπίσαντα Θεό και Κύριο. Και εμείς λοιπόν μαζί με αυτούς ας προσκυνούμε πάντα τον Κύριο και ας αγωνιζόμαστε να ευχαριστούμε σε Αυτόν. Συ πρέπει Κύριε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.